Πρώτη καλησπέρα από το Μανώλη Βαρδάκη. Ο Μανώλης ήρθε με τα καλούδια του, δώρα από τους Μελίτακες, τον κοινωνικό συνεταιρισμό στον Πύργο, που έβαλε σε πρώτο πλάνο την οικολογία, την αυτονομία και τη συνεργατικότητα. Μαζί κουβεντιάσαμε για τη δική του ιστορία. Μια ιστορία με πολλές ανατροπές, δυσκολίες, καμπανεβάσματα και έναν άνθρωπο που άλλαξε τη ζωή του σε μια στιγμή. Έναν άνθρωπο που είχε ανοιχτή καρδιά, εμπιστεύθηκε, συντονίστηκε και τώρα ζει αρμονικά με το μέσα του και με τους γύρω του. Αυτά είναι τα βασιλικά, τα σίκα, τα μαύρα είναι τα βασιλικά. Αυτά είναι τα άσπρα σίκα. Και το αυτό που λέμε οι αρσενικές και τι. Όχι, είναι το βασιλικό, το μαύρο το σίκο. Ναι, το που μαύρο. Γίνεται μεγάλο και αυτό εδώ πέρα είναι τα άσπρα. Αυτά είναι τα άσπρα που είναι κόκκινα από μέσα. Και έχουμε στο χωριό από όλα αυτά. Έχουμε, βέβαια. Και όλα αυτά, παιδιά, είναι όλα δικά μας, έτσι. Και όλα νηστίσιμα. Έτοιμος. Πανέτοιμος. Καταρχάς μου έφερες την πιο ωραία μου δέσμη του κόσμου. Δεν είναι σωστό να μασουλάμε, αλλά δεν μπορώ να μην φάω το σίκο. Ναι, λίγο σε καλά, είναι ωραίο. Σηκώναμε. Τη βάλαμε σε βάζο. Υπέρετε εδώ πράγμα. Όλο από τον κήπο. Ανοίξτε το πλάνο. Μου την έφερες και στο σακουλάκι, ήταν πραγματικά σαν να δέσμη. Λαχανικά, φρέσκα και λαχταριστά. Από την αρχή του σπιτιού. Παραδοσιακά, δηλαδή το μαρούλι είναι το κόκκινο το μαρούλι και όλοι αυτοί οι σπόροι είναι που τους καλλιεργούμε και τους ξανακαλλιεργούμε όλα τα χρόνια. Ναι. Δηλαδή αυτοί οι σπόροι είναι που τους τρώω κιόλας. Δηλαδή εγώ σημαίνει τρώγω και μαρουλόσπορο. Τρώγω και μπαμιεδόσπορο. Δεν έχω δει ποτέ σπόρο μαρουλιού. Δεν ξέρω καν. Ξέρω μόνο πώς βγαίνει το μαρούλι. Είχα την εντύπωση είναι βολβός καλά και το φυτεύεις. Ναι. Και... κόβομαι στο μάθημα. Κοίτα, το πολύ ωραίο είναι να φτιάχνεις, ας πούμε, παράδειγμα ψωμάκι και να βάνεις αυτούς τους σπόρους μέσα. Ναι. Εγώ μαζεύω από βλήτα, μαζεύω από λουλούδια. Όλα αυτά τα μαζεύω, τα κάνω αποξηραμένα, βρούβα αποξηραμένη. Mm. Είναι φοβερής, γίνεται και όχι πολύ ωραία μουστάρδα. Για τη μουστάρδα το ήξερα. Όχι όμως, όχι μόνο ο σπόρος του, και το λουλούδι του. Αυτό είναι το πιο ωραίο που υπάρχει όταν το συνοδεύεις με διάφορα τέτοια νηστίσιμα. Είναι πάρα πολύ. Αυτά που τα άμαθες μόνο. Τα ήξερες. Κοίτα, εμένα ο δρόμος μου ήταν πολύ μεγάλος. Όταν έφυγα, ας πούμε, από το χωριό πολύ μικρός, ήμουνα συνέχεια με ανθρώπους που φτιάχνανε πράγματα με τα χέρια τους, με το μυαλό τους. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, ήταν ο δρόμος μου ένας δρόμος ο οποίος ήταν, πού να το πω, είχε πολλά πάνω-κάτω. Δύσκολους δρόμους. Δύσκολους δρόμους, εύκολους δρόμους και συνέχεια είναι όπως την καρδιά. Η καρδιά πάνω μια χτυπάει κάτω, μια πάνω, μια κάτω. Είχες μεγάλα σκαμπανεβάσματα ή και μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Πόσο χρονών έφυγες από το χωριό που λες ότι έφυγα. Έφυγα από το χωριό, έφυγα από το χωριό 12 χρονών, 13. Γιατί έφυγες τόσο μικρός. Γιατί ήταν έτσι συγκυρίες, εγώ ήμουν δυσλεκτικός και ήθελα να με στείλουν στα Αεροσόλυμα που ήταν και ένας ξάδερφός μου εκεί, είναι ακόμα εκεί ένας ξάδερφός μου. Είναι αυτή τη στιγμή, έχει μια πολύ καλή, ας το πούμε, ένα πολύ καλή θέση εκεί πέρα που εργάζεται. Είναι ιερέας. Ναι. Και ήταν να πάω κι εγώ εκεί στα Αεροσόλυμα για να μάθω γράμματα, επειδή ήμουν δυσλεκτικός. Ήμουν λίγο παιδί, ένα παιδί διαφορετικό, ας πούμε, από τα άλλα. Και αυτή την ιδιαιτερότητα που είχα, τη βλέπανε άλλοι άνθρωποι πως, ας το πούμε, κάποιο πρόβλημα έχω. Ήσουν ένα παιδί δυναμικό. Ναι, πολύ. Υπερκινητικό. Πολύ. Απαιτητικό. Πολύ. Δυσκολευόσουν να επικοινωνήσεις αυτά που είχες στο μυαλό σου και αυτά που αισθανόσουν στους άλλους. Ναι. Εγώ, ας πούμε, σχεδίαζα σπίτια και πράγματα από τότε που ήμουν 10 χρονών και ίσως πιο μικρός. Μ' άρεσε να σχεδιάζω, μ' άρεσε να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου. Ήμουν συνέχεια σε έναν αβρασμό μέσα μου. Δηλαδή, έβλεπα, ας πούμε, παράδειγμα, και σκάβαν οι άνθρωποι με τα χέρια και λέγω, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να γίνεται λίγο διαφορετικά. Έχω βρει τρόπους και έχω κάνει τη γεωργία πιο εύκολη από αυτά που είχαν οι παππούδες μας, Αλλιώτερα. Που είμαστε ευγνώμων για αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Δηλαδή, για μένα είναι, έχω να πω πολλά πράγματα για τους νεκρούς μας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι
μέσα σε αυτά τα προϊόντα που έχουμε, μέσα σε αυτούς τους σπόρους που έχουμε, δηλαδή ας πούμε παράδειγμα μέσα στην κουκόφαβα, είχα βρει σπόρους οι οποίοι ήταν μέσα στη γιαγιά μου τον τουρβά. Ο πατέρας μου ας πούμε είχε κρατούσε σπόρους, η μάνα μου. Μετά άλλοι ανθρώποι από όλη την περιοχή, από όλη την Ελλάδα. Έχω μαζέψει σπόρους από όλο τον κόσμο. Λίγο που ξέρω για την ιστορία σου, την οποία θα την πούμε για να καταλάβει ο κόσμος γιατί ακριβώς μιλάμε. Ήτανε σαν να είναι και όλοι αυτοί οι σπόροι να είναι μεταφορικά και οι σπόροι της καινούργιας ζωής. Ναι. Είναι ακριβώς έτσι. Στα Ιεροσόλυμα δεν πήγες. Δεν πήγα στα Ιεροσόλυμα. Και πού πήγες? Έφυγα, πήγα βασικά, το πρώτο μου κομμάτι που μετακινήθηκα ήταν στις Τρεις Εκκλησίες, ήταν πίσω στο Λιβικό. Και εκεί ήμουνα με ένα ηγούμενο, ναι. Θεός χωρέστονε, και με άλλους ανθρώπους που δούλευα μαζί τους, αλλά δούλευα και όχι δούλευα δηλαδή, βοηθούσα τον ηγούμενο που ήταν εκεί, ένας παππούλης που ήταν εκεί πέρα, τον βοηθούσα, με φρόντιζε. Ήταν τα πράγματα ωραία. Μπορώ να πω πως αισθανόμουν πάρα πολύ καλά. Με φροντίσαν όπου και να πήγα. Ήμουν πολύ τυχερός. Να. Είχα πάρα πολύ τύχη. Δηλαδή, μπορώ να πω και τώρα είμαι πολύ τυχερός. Δηλαδή, αυτή η τύχη συνεχίζεται γιατί έχω ανθρώπους δίπλα μου που μου έχουν κάνει να σκεφτώ πολύ βαθιά. Με έχουν κάνει και είμαι και ευγνώμων για αυτούς τους ανθρώπους που με έχουν κάνει να πονέσω. Γιατί και ο δικός μου χαρακτήρας χρειαζόταν αυτό. Ήσουν ανοιχτός μάλλον να δεχτείς αυτή τη βοήθεια, είτε τη ζώρικη είτε την απλόχερη και την πιο. Ναι, και τα δύο. Και τα δύο πράγματα. Αν δεν βίωνα αυτά που βίωσα, δεν θα μπορούσα να είμαι αυτός που είμαι σήμερα. Ήτανε. Έτσι που μου το περιγράφεις τώρα, βέβαια, φαντάζομαι ένα παιδί 12 χρονών, όπου και να είναι, όσο καλά και να το φροντίζουν, αν είναι μακριά από την οικογένειά του, είναι ένα ζώρικο στοιχείο αυτό. Ζώρικο στοιχείο, αλλά όμως μέχρι τα 12 μου πήρα καλά στοιχεία. Επειδή ήθελα να πάω στο Ιεροσόλυμα και αισθάνθηκα πως οι δικοί μου δεν με θέλανε, που ήταν λάθος αυτό για μένα, ναι. Δηλαδή, όλοι οι γονείς, τα παιδιά τα αγαπάνε, και τα βλέπουν μέχρι που πεθαίνουν οι γονείς, τα βλέπουν παιδιά. Παιδιά, έτσι. Και αυτό είναι, πρέπει να φροντίζουμε τους γονείς μας. Εμένα, ας πούμε, ο πατέρας μου πέθανε στα χέρια μου. Ο όρθιος ήταν ο πατέρας μου την ώρα που πέθανε. Και έκανα κάτι για αυτόν, ναι, μου έδωσε την επιβεβαίωση που χρειαζόμουν. Με έκανε να αισθανθώ χαρά μέσα μου. Μου έδωσε, ας πούμε, μια απίστευτη χαρά. Και ήταν σκληρός όμως άνθρωπος. Ήταν σκληρός, αλλά αυτή η σκληράδα είχε μέσα μια πολύ βαθιά τρυφεράδα που δεν μπορούσε να το δείξει γιατί και αυτός ήταν ορφανός. Έτσι και η μάνα μου ορφανή. Από πολέμους, από δύσκολα πράγματα. Έτσι είναι και όχι όλοι οι Κρήτες. Έχουν περάσει ζώρικα. Κουβαλάμε την ιστορία των νεκρών μας, όπως είπες πριν. Ό,τι έχει ζήσει κάθε μέλος της οικογένειάς μας είναι κομμάτι μας. Έτσι. Κομματάκι της ψυχής μας. Και ας μην το ξέρουμε. Και ας αγνοούμε πλήρως την προηγούμενη ιστορία. Με κάποιο τρόπο βγαίνει στο χαρακτήρα μας, βγαίνει στη συμπεριφορά μας. Εγώ απέναντί μου έχω έναν άνθρωπο που νομίζω ότι δεν το κάνει για λόγους τηλεοπτικούς. Αλλά έχεις μια ισορροπία. Εγώ αυτό διακρίνω σε σένα τώρα. Να αυτό καλά, υπήρχε στην ψυχούλα σου μέσα από τότε που σε θυμάσαι πιτσιρίκι και 12 χρονών, ναι. Ή δουλεύτηκε στην πορεία του Κοίτα, χρόνου. Τα στοιχεία, ας πούμε, παράδειγμα, πως η μαμά μου μάζευε λάδι από το χωριό και το πηγαίναμε στην Καλυβιανή, στα ορφανά. Ο πατέρας μου που φρόντιζε τόσο πολύ, να πούμε, και πηγαίναμε στην Παναγία την Κουδουμιανή. Τα πιστεύω μας, την οικογένεια, μας τα διδάξανε. Μας διδάξανε να σεβόμαστε. Μας διδάξανε να έχουμε βαθύ σεβασμό που αυτό μας έχει μείνει κιόλας, δεν μας έχει μείνει κάτι άλλο. Δηλαδή η ανθρωπιά μας, η φιλοξενία που κοιμίζαμε πάνω στην ταράτσα ανθρώπους που περνούσαν, τους ταΐζαμε, τους φροντίζαμε και συνεχίζαν το δρόμο τους. Αυτό το κομμάτι το συνεχίζω κι εγώ με ένα άλλο τρόπο, με άλλες δράσεις. Το έχω διευρύνει, έχω δει μέσα την καρδιά μου πώς το μυαλό μου δηλαδή κατεβαίνει στην καρδιά μου και η γη
ανεβαίνει να πούμε, πάει στην καρδιά μου. Συντονίζεσαι. Και αυτό το κομμάτι, ναι, συντονίζομαι. Αυτό το κομμάτι όμως έχει τόσους ανθρώπους γύρω μου που κουβεντιάζουν αυτά τα πράγματα. Και αυτά τα που κουβεντιάζουν αυτά τα πράγματα με έχουν κάνει και εμένα να αρχίζω να σκέφτομαι διαφορετικά. Δηλαδή η ομάδα μας οι Μελίτακες με έχουν κάνει και είμαι πάρα πολύ σοφός. Γιατί μπορέσαμε να πούμε να συντονιστούμε και να κάνουμε ένα κοινό σκοπό. Αυτό το κοινό σκοπό είναι σαν αυτό που το σκοπό που συντονίζονται και κάνανε αυτές τις δυνατές μάχες για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, οι προγόνοι μας. Συλλογική δράση. Αυτό. Τώρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, παράδειγμα, με τα παιδιά μετά. Κάνουμε τώρα, ας πούμε, με τα παιδιά δράσεις, τα οποία είναι για μένα τα παιδιά και το χωριό μου. Το αγαπάω τόσο πολύ που, τι να σου πω, ας πούμε, φράγκο να μην έχω, τίποτα να μην έχω, είμαι παμπλούσιος. Έχω όλο τον πλούτο, δηλαδή έχω τα χωριανάκια μου, έχω τους φίλους μου, έχω τους ανθρώπους που με αγαπάνε, με σέβονται, δηλαδή με βλέπουν στον δρόμο, ας πούμε, τα παιδιά και μου λένε «Γεια σου ρε Βάρδο Μανώλη». Εμένα μου αρέσει αυτό. Αυτό γουστάρω. Δεν παίρνω φράγκο, αλλά όμως δουλεύω μαζί με τα παιδιά και αυτό το που δουλεύω μαζί με τα παιδιά μου δίνει τόσο χαρά, τόσο ζωντάνια. Βλέπω, ας πούμε, σαν να σου πω πώς βλέπω το Θεό τον ίδιο. Είναι η καρδιά σου στη θέση της. Ναι. Κάνεις αυτό που λέει η καρδιά σου και νιώθεις καλά με όλο αυτό. Ναι, ναι. Ξέρω ότι δεν ήταν όμως πάντα έτσι τα πράγματα. Δεν ήταν τα πράγματα έτσι. Πριν 20 χρόνια περίπου, είχα ένα τροχείο σοβαρό και μέσα σε αυτό το τροχείο το σοβαρό που είχα, κέρδισα τη ζωή. Την έχω κερδίσει 3 φορές τη ζωή, αλλά αυτή τη φορά ήταν το καθοριστικό. Ναι. Δηλαδή ήταν αυτό που με έκανε να αλλάξω τελείως. Μετά είχα την τύχη, καθώς έμενα στην Αθήνα και πηγαινορχόμουν στην Κρήτη για να δω αν μπορεί να με σηκώσει η Κρήτη. Έκανες διερευνητικές. Ναι. Γνώρισα έναν άνθρωπο μέσα στο πλοίο, που σήμερα είμαστε συντέκνη, που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, που τον λένε Νίκο Μεγαλιό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Επίσης γνώρισα τη Στελίτσα, τη σύντροφό μου, που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Τους γνώρισες αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρεις, αφού συνέβη αυτό το τροχαίο. Και πώς λειτουργήσε σε σένα αυτό, δηλαδή πώς είπες ότι, ωραία, πάω να κερδίσω τη ζωή μου, το είπες, αποφάσισες βγαίνοντας ζωντανός από μια τέτοια διαδικασία, ότι τώρα θα πάρω τη ζωή στα χέρια μου. Θέλω να μου πεις λίγο το σκεπτικό σου, θέλω να κλέψω τη σκέψη σου, να δω εγώ τι μπορώ να πάρω από αυτό. Ναι, να σας πω. Είναι κάτι το οποίο έρχεται μια στιγμή μέσα στο μυαλό σου ή μέσα στο είναι σου, μέσα στα κύτταρά σου, κάτι, ή έρχεται, ανοίγει κάτι και μπαίνει μέσα σου. Συμβαίνει με διάφορα πράγματα και εμένα μου έχουν συμβεί, δηλαδή αυτά όλα που σας περιέγραψα, τα 3-4 παραδείγματα, μου έχουν συμβεί και για άλλα πράγματα, αλλά αυτό το κομμάτι που ήταν το καθοριστικό, ήταν πώς, είπα πώς δεν πάει άλλο αυτή η ζωή. Πρέπει να αλλάξω ριζικά τον εαυτό μου, να προσπαθήσω να πω πώς ανεβάζω όλη μου την ενέργεια, όλο μου το είναι, ό,τι είναι αυτό, στην καρδιά. Δεν θέλω κάτι άλλο, δηλαδή θέλω μόνο η καρδιά μου να είναι καλά, θέλω να είναι όλα μου τα πράγματα γύρω μου καλά, παρόλο που έχουμε ζόρια. Έχουμε ζόρια, αλλά όμως όταν είσαι συντονισμένος στην καρδιά σου, δεν μπορεί να σε ακουμπήσει τίποτα. Δεν σε αφήνει τοξικότητα, δεν έχεις τοξικότητες, τοξικές σκέψεις. Δεν έχεις να με ερεθίσματα, τα οποία λένε στο μαύρο άλογο και στο άσπρο άλογο. Δεν έχω ερεθίσματα. Δεν μ' αρέσουν να έχω αυτά τα ερεθίσματα, γιατί μου έχουν κάνει κακό στο παρελθόν. Να. Και αυτό που μου κάνει καλό είναι πως η καρδιά μου σκέφτεται πολύ πιο όμορφα, πολύ πιο απλά. Η καρδιά σου σκέφτεται πολύ πιο όμορφα και πολύ πιο απλά. Ναι. Ο Νικόλος ο Μαγαλιός, σε αυτή εδώ την εκπομπή, μας έλεγε ακριβώς για την καρδιά. Η καρδιά δεν είναι μόνο μία αντλία που στέλνει αίμα στο σώμα. Ακριβώς. Η καρδιά είναι ένα όργανο που σκέφτεται. Ακριβώς. Που λειτουργεί αυτόνομα και που όταν είσαι συντονισμένος με τις βαθύτερες επιθυμίες σου και τις δικές σου και τις δικές της, λάμπεις. Έτσι είναι. Είσαι πηγή φωτός και αγάπης. Έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Δηλαδή δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο.
όταν καταλάβουμε να συντονιστούμε, δηλαδή ας πούμε εγώ ακούω το Μπάντερ Χαράλα που έχουμε το στο χωριό, βέβαια, που είναι ευλογία που τον έχουμε στο χωριό μας, εγώ δεν πάω στην εκκλησία, αλλά θεωρώ πως εδώ μέσα είναι ναός. Θεωρώ το περιβόλι μου πως είναι ναός. Ναι. Δεν πάω, πάω όποτε μπορώ. Όχι δεν πάω, πάω όποτε μπορώ. Θα πάω στην Παναγία, στον Κουδουμά, θα πάω στη... Φτιάχνω τους ναούς, μου αρέσει να φτιάχνω τους ναούς. Έχω φτιάξει όλους τους ναούς του χωριού μου. Γιατί αυτό νομίζω όταν αναφέρονται μέσα το Ευαγγέλιο και λέει ας πούμε για τους κτήτορες, και το έχω ακούσει αυτό, το έχω καταλάβει, εκεί τη στιγμή αισθάνομαι πως θα κάνω κάτι για την εκκλησία ή κάτι για τα παιδιά ή κάτι για τα ζώα, για όλα, και αυτό συνδέεται, γίνεται μια σύνδεση και είμαι πολύ ευχαριστημένος για αυτό το κομμάτι που κάνω. Ναι. Δηλαδή στο χωριό μου μέσα ό,τι κάνω μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή, αλλά είναι και το χωριό. Το χωριό έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ειδικά τα παιδιά. Τα παιδιά τα λατρεύω, όλα τα παιδιά του κόσμου, αλλά τα χωριανάκια μου που δουλεύουμε μαζί, τα λατρεύω πιο πολύ. Εξήγησέ μου λίγο κάτι. Έκανες την επιλογή σου, είπες, άνοιξε κάτι στο κεφάλι σου, κάτι συνέβη μέσα σου, μπήκε, καλό πνεύμα, τι ήταν αυτό, ήρθε η ώρα να κάνεις την αλλαγή. Και εσύ επέλεξες να κάνεις αυτή την αλλαγή, αφέθηκε στη φύση, δηλαδή είπες, όχι απλά αφέθηκε στη φύση, στη ροή, στο σύμπαν, αυτά που λέμε, στη φύση. Θα πάω να δουλέψω με το χώμα, θα πάω να δουλέψω με ό,τι μου δίνει η μάνα γη. Σωστά. Ρίσκο, ναι. Μεγάλο. Δεν είναι ρίσκο. Η γη είναι αυτή που μας στηρίζει, από εκεί ξεκινάμε, εκεί καταλήγουμε. Δεν είναι καθόλου ρίσκο. Να. Δηλαδή, ό,τι τρώμε είμαστε και ό,τι σκεφτόμαστε είμαστε, από πού ξεκινάει, από τη γη ξεκινάει. Mm. Όλα αυτά είναι της γης. Δεν είναι καθόλου ρίσκο. Αντιθέτως, για μένα είναι όταν βγαίνεις έξω στο περβολάκι σου και κόβεις, ας πούμε, παράδειγμα, δύο μαρουλόφυλλα ή κόβεις, ας πούμε, ένα λαχανικό και το βάζεις στο τραπέζι σου και το κόψεις συνειδητά αυτό και το φας συνειδητά αυτό το φαγητό, αυτή την τροφή, και δεν την καταπίνουμε την τροφή αυτή, είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, όλα τα πράγματα πρέπει να γίνονται συνειδητά. Πώς κάνεις παιδιά, πώς συμπεριφέρεσαι τα ζώα σου. Πως τα πάντα όλα πρέπει να γίνονται συνειδητά και σωστά. Αυτό θέλει και χρόνο, Μανώλη. Δεν θέλει χρόνο. Ο χρόνος είναι, η λέξη είναι δεν πάει άλλο. Πώς το εννοείς αυτό? Εννοώ πως όταν φτάσει αυτό το ευλογημένο δεν πάει άλλο μέσα σου και σε πιέσει πάρα πολύ, ναι, σε πονέσει πάρα πολύ, τότε γίνεται η αλλαγή. Ναι. Και όλα τα λένε τα Ευαγγέλια μας. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ στην θρησκεία μας. Πιστεύω βαθιά, πιστεύω στη Παναγία πώς με βοηθάει συνεχώς. Δηλαδή, πολλά δύσκολα πράγματα που μου έχουν συμβεί, τη βλέπω τη δύναμή της, τη βλέπω τη βοήθεια της. Τώρα μου βάζεις δύο θέματα στο τραπέζι. Uh-huh. Το να αφαιθούμε στο Θείο, στο πάνω από μας, στο υπεράνω. Είμαστε, είναι πάνω από μας. Και μας είναι πολύ δύσκολο. Εμείς οι δυτικοί πολύ δύσκολα αποδεχόμαστε ότι ό,τι συμβαίνει μπορεί να συμβαίνει και με την ευλογία ή με την πρόνοια ενός ανώτερου όντος. Είμαστε περισσότερο στη λογική ότι ό,τι γίνεται, γίνεται γιατί το έκανε το μυαλό μου και τα χέρια μου. Δεν νομίζω. Και εγκλωβιζόμαστε σε αυτό. Εγώ νομίζω πως είναι όλα ένα. Δηλαδή, στη γη απάνω το ό,τι συμβαίνει είναι πώς είναι η δικιά μας εργασία. Αλλά όμως το κομμάτι το πνευματικό είναι κάτι διαφορετικό. Να. Το πνεύμα, το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιον που λένε, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Και αυτό το κάτι διαφορετικό είναι όπως όταν βάζεις κακές και αρνητικές σκέψεις μέσα σου, το οτιδήποτε είναι αυτή η σκέψη. Να. Για σένα, για τον άλλο, ναι, για οτιδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Αρχίζει το πράγμα και έρχεται μια δύναμη και σε κυριεύει. Αν σκέφτεσαι διαβολικά, θα συμβούν διαβολικά. Αν σκέφτεσαι, να πούμε, πνευματικά και λες, έχεις τη δύναμη και την πίστη μέσα σου πως αυτό θα γίνει γιατί δεν το κάνω εγώ. Δηλαδή, τι έχω κάνει εγώ? Τίποτα δεν έχω κάνει. Δεν γνωρίζω. Δηλαδή, τι, επειδή σε απεξέρανα δυο σίκα ή επειδή σε έκανα ένα παξιμάδι, είμαι σπουδαίος? Τίποτα δεν είναι αυτό. Απλά αυτό που θέλω να δώσω στον άλλον, θα το δώσω γιατί είναι η υγεία εκεί μέσα. Έχει την υγεία.
Όταν το δώσεις σε αυτόν τον άνθρωπο και το δώσεις στην υγεία, η υγεία θα σου επιστρέψει. Αυτό είναι πνεύμα. Αυτό έχει και συμμετοχή μέσα. Συμμετέχω και συμμετέχω και συναισθηματικά. Πολύ ωραία. Και εδώ, ξέρεις, στην πόλη δεν θέλουμε και πολύ συναισθηματικό παρεδώσε. Εντάξει. Να κάνουμε τη δουλίτσα μας, να κάνουμε εδώ, να φάμε, να πιούμε αυτό. Γεια, ευχαριστώ. Κλείνω την πόρτα, κλειδώνω. Πολύ ωραία. Αντίο. Πολύ ωραία, αλλά υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Υπάρχει να πούμε η αληθινή σχέση είναι να πούμε να βλέπεις τον άλλονα και να χαίρεται η καρδιά σου. Να χαίρεται η καρδιά σου. Όχι να χαίρεται να πούμε η καρδιά σου ή να βγάλεις μέσα σου ζήλια και να λες «Α, αυτό, α, τίποτα από αυτά». Αυτά δεν χρειάζονται. Άμα τα είσαι αυτά τα πράγματα, σίγουρα θα βρεις κακό το πια. Σίγουρα θα σου συμβεί κάτι. Εμένα προσωπικά έχω κάνει λάθη που λέω. Παράδειγμα, πήγα και δούλεψα μια δουλειά. Όταν δούλευα και χτίζα πέτρες. Πήγα και δούλεψα μια δουλειά. Και έλεγα του αλουνού, ξέρεις κάτι, αντί να είναι το τετραγωνικό χι χρήματα, του έλεγα χι. Δεν έπρεπε να του ζητήσω τόσα. Και αυτά τα πλήρωνα μετά. Το έχω δει πολλές φορές. Αν έπαιρνα λάθος λεφτά, γυρίζανε. Κάπου αλλού θα χρειαζόταν να τα δώσεις. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε λένε, τα καλοδουλεμένα, τα μισά τα παίρνει ο διάολος. Τα κακοδουλεμένα παίρνει και τον μπάρμπα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, οπότε, εγώ θυμάμαι όλα αυτά που λέγανε όταν ήμουν παιδί, στο καφενείο, στις συγκεντρώσεις, στα σπίτια που πηγαίναμε. Αυτά όλα τα παρατηρούσα και ήμουν. Τα ρουφούσα αυτά τα πράγματα και τα κρατούσα στην άκρη. Λέγα, οπ, έκανα αυτό. Έκανα αυτό το λάθος. Να το κατευθείαν μπροστά μου. Έχω κάνει λάθη. Ούτε φτερά φορά, ούτε άγγελος είμαι. Προσεύχεσαι. Προσεύχομαι κάθε μέρα. Ειδικά το βράδυ. Το βράδυ. Προσεύχομαι γιατί και τη μέρα και ό,τι κάνω και πριν έρθω εδώ προσευχόμουν. Προσευχόμουν για να είμαι καλά, να πάω, να γυρίσω, να είναι καλά στον τόπο μας αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, για ποιο λόγο έρχονται αυτοί όλοι οι άνθρωποι στη χώρα μας? Γιατί τους ξεσηκώνουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που έχουν μέσα διαβολικά πράγματα. Γιατί δεν έχουν τόπο οι αυτοί οι άνθρωποι? Δεν είχαν τόπο οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας που τους ξεσηκώσανε? Δεν είχαν τόπο? Είχαν τόπο. Γιατί δεν τους διώξανε? Γιατί ήταν τα συμφέροντα των ανθρώπων τέτοια. Τι δουλειά έχουμε να φέρουμε εμείς αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα? Μανώλη, είπες πριν ότι ιδανικά να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να κάνει κακές σκέψεις και να μην αφήνουμε όλο αυτό το τοξικό να μπαίνει μέσα μας. Όταν όμως έχεις δύσκολες και κακές εικόνες γύρω σου, δεν μπορείς να στρέψεις το βλέμμα σου αλλού. Αναφέρθηκε στο θέμα των προσφύγων. Και είναι πολλά αυτά που προκύπτουν σε καθημερινή βάση, που μας δυσκολεύουν στην καθημερινότητά μας. Δεν μπορούμε να κλειστούμε στο κουκούλι μας και να πούμε «Α, εγώ είμαι συντονισμένη με την καρδιά μου και είμαι μια χαρά, δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι». Συμφωνώ. Απολύτως. Πώς διαχειριζόμαστε εξωτερικά ερεθίσματα που δεν έχουν να κάνουν ούτε με τη δική σου επιλογή ούτε με τη δική μου, αλλά ενός τρίτου που μπορεί να είναι και χιλιάδες μίλια μακριά από εμάς. Σωστά. Αυτό συμβαίνει. Αυτό είναι το φαινόμενο. Αλλά όμως, ας σου πω κάτι. Εμείς πριν λίγο καιρό, ας πούμε, στείλαμε μία αποστολή στη Συρία με τους σπόρους μας για να καλλιεργήσουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν έχουν ούτε σπόρους να φάνε. Αυτό έχει καταστραφεί. Δεν έχουν τίποτα απολύτως. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς πρέπει να βοηθήσουμε όταν θέλει κάποιος να φάει ψάρι και το αρέσει το ψάρι, το μαθαίνεις να ψαρεύει. Λοιπόν, αυτό θέλουμε κι εμείς. Θέλουμε να έχουμε την αυτάρκειά τους ο κάθε άνθρωπος εκεί που είναι. Μπορούν να είναι οι άνθρωποι. Εγώ, ας πούμε, καλλιεργώ ένα μικρό κομμάτι, π.χ. ας πούμε, αυτά τα μαρούλια, είναι 400 μαρούλια και βγάζω τα φυλλαράκια από το μαρουλάκια και συνεχίζει και μεγαλώνει το μαρουλάκι και δίνω στον άνθρωπο και τρώνε μια καθαρή τροφή. Το ίδιο που μπορεί να γίνει και παντού. Δεν είναι το πρόβλημά τους αυτοί οι άνθρωποι που δεν είχαν να φάνε και να πιούνε. Κάποια μυαλά είπανε πως εμείς θέλουμε κάτι να κάνουμε εδώ και να τους διώξουμε αυτούς. Μανώλη, πολύ σε ευχαριστώ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά. Χάρηκα. Και για όσα μου έφερες, εννοείται. Μου έφερες πάρα πολύ πράγμα εδώ. Όχι. Να τα μοιραστούμε, έτσι, να τα δοκιμάσουμε. Έτσι, ένα κερασματάκι. Εμείς η κριτική έτσι κάνουμε. Ναι. Δεν πάμε άδεια χέρια πουθενά. Ναι. Εσύ λίγο το παράκανες, βέβαια. Εντάξει, εγώ πάντα είμαι υπερβολικός λίγο. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Εγώ θέλω να πω, κάτι τελευταίο, το οποίο να πούμε 14 και 15 του Μάρτη. Έχουμε τη γιορτή των σπόρων στο χωριό μας.
Περιμένουμε κόσμο να σας δείξουμε, να μιλήσουμε για τα προβλήματα που έχει η γη, να μιλήσουμε για τα προβλήματα που μπορούν να τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα με πιο απλούς τρόπους, με πιο φυσικούς τρόπους. Και επίσης και τη δεύτερη μέρα που είναι τις 15 του μηνός θα κάνουμε τη γιορτή μέσα στο χώρο που έχουμε στο χωριό μας. Έχει, στο Δασάκι, στον Πύργο. Ναι, έχουμε ένα πολύ ωραίο χώρο εκεί που μαγειρεύουμε αυτά τα προϊόντα. Τι ώρες θα γίνει αυτό, από το πρωί μέχρι το βράδυ? Το Σαββάτο θα είναι το απόγευμα. Ναι. Και την Κυριακή θα είναι από το πρωί, τις 9 η ώρα θα ξεκινήσουμε μέχρι όπου πάει. 14 και 15 του Μάρτη, στον πύργο, πήγα να πω στον πύργο Μονοφατσίου. Πύργο Αστερουσίων. Έτσι θα το λένε το χωριό μας. Γιατί να κάνουμε, έτσι μάθαμε κι εμείς. Μας τα αλλάξανε στην πόρη, αλλά θα προσαρμοστούμε. Δεν πειράζει. Πριν στην αρχή της κουβέντας μας, είπαμε για αυτή τη συνέχεια που υπάρχει στην ιστορία στις γενιές των ανθρώπων. Που εμείς κουβαλάμε τις ιστορίες των νεκρών μας, τις ιστορίες των προγόνων μας. Σωστά. Και τα βλέπουμε να ξεπηδάνε στη ζωή μας μέσα χωρίς να μπορούμε να τα κατανοήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε τα γεγονότα πώς είχαν. Ήταν η ωραιότερη πάσα αυτό για την επόμενη καλεσμένη. Για μια γυναίκα που έγραψε ένα από τα πιο δυνατά βιβλία που έχω διαβάσει, το «Άρε, μαμά». Και μιλάει ακριβώς γι' αυτό. Για όσα κουβαλάμε από τις προηγούμενες γενιές, πώς μας καθορίζουν και αν μπορούμε να λυτρωθούμε από αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.